Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εύχομαι, όπως πάντα, να έχουμε ένα καλό Παρασκευό Σάββατο Κύριακο, τέλος της εβδομάδας, να χαλαρώσουμε λίγο από τα διάφορα που συμβαίνουν και εντός και εκτός Ελλάδας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να αναφερθώ σε θέματα που σχετίζονται, που έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα έντονα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις απειλές, ευθείες απειλές που δέχεται η Ελλάδα και στις αντιδράσεις που υπάρχουν. Διότι οι Τούρκοι, η Τουρκία και οι Τούρκοι πολιτικοί νομίζω ότι έχουν ξεφύγει και απειλούν και υιοθετούν ακραίες πολιτικές και θα έλεγα οθούν στα άκρα της εξελίξης. Πολύ σημαντικές. Να είμαι πιο συγκεκριμένος. Η Τουρκία έχει ως αιχμή του δόρατος της διπλωματίας την αποστρατιωτικοποίηση των νησών του Αιγαίου. Αυτό έχει. Το οποίο το στηρίζει όμως με συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες. Με μια, θα έλεγα, εκστρατεία ενημέρωσης ότι η Ελλάδα παρανομεί, ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία αντιθέτως απαιτεί από την Τουρκία. Και στην κορονίδα όλων αυτών των τουρκικών αιτιάσεων είναι ότι η Ελλάδα κατέχει παράνομα νησιά του Αιγαίου, ότι η Ελλάδα έχει σχεδόν στρατιωτικά καταλάβει νησιά του Αιγαίου και αναφέρονται συγκεκριμένα στη Χίο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κο, την Ψέριμο, την Αστυπάλαια, τη Βραχονησίδα Παναγιά, τις Συνούσες, τη Σίμη, τη Χάλκη, τα Δωδεκάνησα όλα. Αυτή είναι η τουρκική άποψη ότι η Ελλάδα έχει παρανομήσει και κατέχει τα νησιά τα οποία σε πρώτη φάση ζητούν την αποστρατιωτικοποίηση των νησών. Την οποία βεβαίως ύπουλα την συνδέουν με την κυριαρχία αυτών των νησιών. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτηκε χθες την Αστυπάλαια, την Κο και την Ψέριμο. Σήμερα ο τουρκικός τύπος βυσοδομεί σε βάρος της Ελλάδας, λέει τα μύρια όσα σε βάρος του Έλληνα Πρωθυπουργού, διότι τόλμησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει πού, στην Ψέριμο. Βγαίνει λοιπόν ο τουρκικός τύπος σήμερα, κατευθυνόμενος τουρκικός τύπος, και λέει ότι η Ψέριμος είναι τουρκική. Είναι τουρκική, την οποία την έχουν καταλάβει στρατιωτικά οι Έλληνες. Η Ψέριμος είναι, λέει, ό,τι και τα Ήμια. Υπάρχει δήλωση ενός Τούρκου ναυάρχου, ο οποίος είναι και ο άτυπος σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν, ισχυρός πολιτικός παράγων, παρότι προέρχεται από το στρατό, από το ναυτικό, ο οποίος λέει ότι απαριθμεί μάλιστα 152 νησιά του Αιγαίου δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Είναι, λέει, αυτά που λέμε νησιά, τα οποία είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας και πρέπει οι Έλληνες φίλοι μας να έρθουν εδώ να κουβεντιάσουμε, να δούμε πού ανήκουν αυτά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κυρίως. Βέβαια η Τουρκία δεν στέκει σε αυτό. Αλλά αυτά τα διπλωματικά και πολιτικά επιχειρήματα τα επενδύει και με μία, θα έλεγα, στρατιωτική επίδειξη. Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Δηλαδή η Τουρκία μας λέει ότι εάν δεν έρθει να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία σας ζητάμε, έχουμε άλλο και άλλον τρόπο να τα διεκδικήσουμε. Και εννοούν προφανώς τα στρατιωτικά μέσα. Γι' αυτό έχει σημασία μεγάλη και γι' αυτό αναδείξαμε το θέμα ότι ενώ υπάρχει αυτή η απειλή από την πλευρά της Τουρκίας,
σημαντική απειλή σε βάρος Ελλάδας. Θα πρέπει η Ελλάδα να είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά την ανάμειξή της στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπου η Τουρκία είδατε τη στάση κρατάει, έτσι. Και για το λέμε αυτό, διότι η Ελλάδα θα στείλει κάποια ρωσικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα μάχης ανατολικογερμανικής προέλευσης, τα οποία μας είχαν παραχωρήσει δωρεάν. Τα BMP. Αυτά τα είχαμε, τα έχουμε ακόμα, στα νησά. Είναι, θα έλεγε, έχει τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή άμυνας. Και όσοι έχουν υπηρετήσει σε αυτές τις μονάδες γνωρίζουν πολύ καλά τα προτερήματα και τις αδυναμίες που έχει αυτό το όπλο. Εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Λέει η κυβέρνηση ότι θα αποσυρθούν αυτά, θα πάνε στην Ουκρανία και εκεί στη θέση θα αντικατασταθούν με γερμανικά, τα Marder, τα οποία λένε πιο σύγχρονα. Εδώ υπάρχουν δύο ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο είναι ότι δεν θα πρέπει ούτε μία ώρα, ούτε ένα λεπτό να μείνει κενό στην άμυνα των νησών, να φύγουν δηλαδή τα BNP και να μείνει κενό στα νησά. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει ταυτόχρονα η αντικατάσταση με την υποχώρηση με την αναπλήρωση. Ταυτόχρονα παίρνει ένα BNP, βάζουμε ένα Marder, έτσι, ταυτόχρονα, που σημαίνει ότι έχουν εκπαιδευτεί οι Έλληνες και τα λοιπά και τα λοιπά χειριστές αυτών των αρμάτων. Είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κάνει μια δήλωση η οποία δεν είναι και τόσο, θα έλεγα, επίπεδο Υπουργού Άμυνας. Είπε ότι θα στείλουμε, λέει, από τα αποθέματα. Μα ας τον πληροφορήσει κάποιος, όχι κατά ανάγκη στρατηγός, αλλά θα προτιμώ να τον πληροφορήσει ένας που υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία ως βοηθητικός, ως Ι4, αποθηκάριος, να του πει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα. Είναι όλα τα οπλικά συστήματα και η τελευταία βίδα που έχει ο ελληνικός στρατός είναι επιχειρησιακά όλα διαθέσιμα. Είναι άλλο πράγμα το υλικό, το οποίο είναι προς εκποίηση το άχρηστο, άλλο πράγμα, αλλά δεν φαντάζομαι να εννοεί ο κύριος Υπουργός ότι θα στείλουμε άχρηστα προς εκποίηση υλικά στην Ουκρανία. Έχουν πόλεμο οι άνθρωποι. Και το άλλο ερώτημα είναι το εξής: γιατί οι Γερμανοί δεν θέλουν απευθείας αυτά τα τόμα που θα στείλουν σε εμάς κατευθείαν στους Ουκρανούς, που είναι και καλύτερα? Διότι, όπως λένε, τα τόμα είναι και παλιάς τεχνολογίας και θα είναι εύκολος στόχος για τα ρωσικά διαρματικά που οι Ρώσοι επιτίθενται και δημιουργούν νέες καταστάσεις στην Ουκρανία. Δηλαδή, κατέχουν αυτή τη στιγμή το 1/5 της Ουκρανίας. Άρα, λοιπόν, τα θέματα αυτά είναι πολύ σοβαρά, θέλουν μεγάλη προσοχή από όλους και, θα έλεγα, εγρήγορση των Ελλήνων πολιτών. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αντίθετα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να ζητάμε ενημέρωση, και να απαιτούμε η ενημέρωση αυτή να είναι όσο πιο δυνατόν ρεαλιστική και έντιμη. Το άλλο θέμα, το οποίο το μεγάλο, είναι το θέμα της οικονομίας. Τεράστιο θέμα. Έχουμε, θα έλεγα, μια πραγματικότητα, υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι που εκπηγάζουν από την οικονομία, μια οικονομία η οποία βυθίζεται στο τέλμα, θα έλεγα, ενός πληθωρισμού, ακρίβεια στην αγορά, πιθανή αύξηση των επιτοκίων. Η Αμερικανική Τράπεζα, η Fed, αύξησε τα επιτόκια, που σημαίνει ενισχύει τον πληθωρισμό, άρα ενδεχομένως και τον στάσιμο πληθωρισμό. Και οι Έλληνες πολίτες, με τα εισοδήματα τα οποία έχουν, έχουν προβλήματα. Ακριβαίνουν οι τιμές, δεν αυξάνονται τα εισοδήματα. Όλα αυτά τα θέματα, λοιπόν, θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε με τον εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Ανδριόπουλο Ευστάθιο, που είναι οικονομολόγος, διάμεσο βλαβητής. Κύριε Ανδριόπουλε, καλώς ήρθατε στο Blue Sky. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εσύ που είστε οικονομολόγος, πώς τη βλέπετε, κάτι μου ένα σχόλιο για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια? Κοιτάξτε, έτσι όπως κάνετε αυτή την εξαίρετη ανάλυση, διότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν πρέπει πλέον να τα βλέπουμε μεμονωμένα και αποσπασματικά.
γιατί υπάρχει μεγάλη διασύνδεση. Ακόμα και αυτά που αναφέρατε για την εξωτερική πολιτική επηρεάζει ουσιαστικά την ψυχολογία του Έλληνα καταναλωτή και των Ελλήνων επιχειρηματιών. Πράγματι, αυτό το θέμα με την Τουρκία έχει καταντήσει ένας βραχνάς. Οι σχέσεις μας με το γείτονα απεικονίζονται με μια, θα έλεγε κανείς, ημιτονοειδή καμπύλη. Είναι απρόβλεπτες, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ωστόσο, όμως, πρέπει η ελληνική ηγεσία να βρει τους κατάλληλους τρόπους μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περιορίσει την επιθετική στάση των Τούρκων. Διότι ουσιαστικά πέρα από τα ίμια και μετά, αν πάμε πιο παλιά από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, ουσιαστικά δεν έχουμε καμία σοβαρή διένευξη σε στρατιωτικό επίπεδο με τους Τούρκους. Θα πρέπει όμως, αν η Τουρκία πράγματι ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Ελσίνκη, να διευθετήσει όλες αυτές τις εδαφικές διαφορές, όπως είπατε εσείς, ενδεχομένως να χρειαστεί, αν μια χώρα έχει εδαφικές απαιτήσεις, να προσφύγει και στο δικαστήριο της Χάγης, προκειμένου να γίνει η έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας της γείτονος χώρας. Είναι σίγουρο ότι διαφέρεται η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό δεν το γνωρίζω. Θεωρητικά και οικονομικά θεωρώ ότι αυτό θα ήταν προς όφελος και των ευρωπαϊκών χωρών και της ίδιας της Τουρκίας, όπου έχουμε λοιπόν ανάπτυξη του εμπορίου, άρση των δασμών, μια κοινή ενιαία αγορά, πάντα έρχεται η ανάπτυξη και η ευημερία. Εμείς όμως, ωστόσο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να ενημερώνουμε τους εταίρους για τις επιθετικές συμπεριφορές. Έχει δικά της δομικά και θεσμικά προβλήματα, έτσι? Βεβαίως. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία νομίζω ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Για παράδειγμα, σας λέω κάτι. Έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, για παράδειγμα, έτσι. Σημαντικές κυρώσεις. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη, θα έλεγα, δυσχέρεια η Ρωσία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η ισοτιμία δολαρίου και με το ρούβλι είναι ίδια πριν από την επέμβαση. Δεν έχει αλλάξει η ισοτιμία. Η Ευρώπη, με αυτή θα έλεγα, την κίνηση που κάνει ο Πούτιν και απαιτώντας να πληρώνεται σε ρούβλια και έχοντας στα χέρια του το φυσικό αέριο που διοχετεύεται προς την Ευρώπη. 4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα ενεργειακό πολιτικό μέσο το οποίο το χειρίζεται ο Πούτιν. Η Ευρώπη, βλέπετε, τρέχει εκ των υστέρων. Είδαμε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, άτυπη βέβαια, τι έγινε με τον Ορμπάν, έτσι. Τα προβλήματα της Ευρώπης είναι πάρα πολύ και μεγάλα, θα έλεγα. Υπάρχει μια δυστοκία σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις, αλλά πρέπει μέσα σε αυτά να κινηθούμε όντως. Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι η Ευρώπη παίζει έναν, θα έλεγα, σοβαρό οικονομικό ρόλο, όχι όμως πολιτικό και στρατηγικό, δεν έχει, δηλαδή θέματα διπλωματικό, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά να δούμε λίγο στα δικά μας εδώ. Για παράδειγμα, για πείτε μας λίγο, υπάρχει πληθωρισμός? Υπάρχει, θα μου πείτε. Επίσημα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 10,2% πληθωρισμό. Επίσης, η ανάπτυξη προέβλεπε για φέτος 5% και έχει πέσει δυστυχώς το 1%. Τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη? Αυτό θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, τι σημαίνει για τον Έλληνα ο οποίος έχει συγκεκριμένα εισοδήματα και με αυτά καλείται να βγάλει το μήνα? Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια βαθιά και πολύπλευρη οικονομική κρίση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ, όλη αυτή η αύξηση ουσιαστικά εξανεμίστηκε από την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό που λέμε καλάθι νοικοκυράς δηλαδή, δεν άλλαξε η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού, στο οποίο προσέβλεπε ο μέσος εργαζόμενος, μετά την αύξηση, νομοθετικά κατοχυρωμένη αύξηση, του κατώτατου μισθού. Έχουμε το ιδιωτικό. Η αύξηση, νομίζω, έτσι, άκουσα και τον κύριο τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι συνολικά οι αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση αυτή χρονιά, υπολογίζοντας κάτι διάφορα άλλα πράγματα που είπε, περίπου έφτασε στο 10%. Ναι, αλλά... Έτσι. Αλλά όμως 10,2% πληθωρισμός.
Άρα την αύξηση των εργαζομένων την τρώει ο πληθωρισμός. Ναι, ακριβώς. Ή όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Αρκεί κάποιος να κάνει μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ ή ακόμα και στη λαϊκή αγορά, να δει ότι ουσιαστικά η αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή δεν αυξήθηκε. Ίσα-ίσα μπορεί να πει κάποιος ότι μειώθηκε. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν και ένα άλλο θέμα που απασχολεί και τις μικρομεσαίες. Μισό λεπτό, ναι. Να το εξαντλήσουμε αυτό. Βεβαίως. Μπορεί να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει, όπως είπατε και όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι που πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει αύξηση των τιμών. Η αγοραστική δύναμη καλύπτει τον πληθωρισμό. Ουσιαστικά δεν έχει αυξηθεί δηλαδή. Ακριβώς. Όμως έχουμε αύξηση των τιμών. Αυτό για την οικονομία, πρώτα για τον πολίτη είναι δυσάρεστο, εξαιρετικά, είναι προφανές. Για την οικονομία πείτε μας λίγο αυτά. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για την οικονομία. Ναι. Ουσιαστικά υπάρχει ένας πληθωρισμός, ο οποίος είναι πληθωρισμός προσφοράς και όχι πληθωρισμός ζήτησης, όπως είχαμε συνηθίσει να αναλύουμε στα οικονομικά κείμενα των οικονομικών σχολών. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή η αύξηση της αξίας του ρεύματος και γενικά η αύξηση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής διοχετεύει όλο αυτό το πληθωρισμό. Δηλαδή δεν είναι ένας πληθωρισμός που ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων επειδή έχει αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και έχει αυξηθεί η ζήτηση. Είναι ένας πληθωρισμός προσφοράς, ο οποίος διοχετεύει μηχανικά την αύξηση των τιμών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό βεβαίως θα έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για την ακρίβεια, λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν τα προστοζήνη, να καλύψουν το μηνιαίο προϋπολογισμό. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μερικούς μήνες μπορεί να αντιμετωπίσουμε και αυτό που λέμε επισιτιστικό πρόβλημα. Διότι βλέπουμε ότι φέτος το 50% των γεωργών παραγωγών έκανε χρήση λιπασμάτων, τα οποία έχουν εκτοξευθεί στον ουρανό, με αποτέλεσμα του χρόνου να είναι πολύ πιθανή μια επισιτιστική κρίση. Και θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να λάβει σοβαρή πρόνοια για το πώς θα αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο. Γιατί το να μην έχω να πληρώσω, το να είμαι χρεωμένος, είναι κάτι στο οποίο μπορώ να ανταποκριθώ. Εάν έρθουμε αντιμέτωποι με μια κρίση στην οποία δεν έχουμε επαρκή προϊόντα για τη διατροφή της οικογένειάς μας, τότε αυτό πραγματικά θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και θα έχει φοβερές επιπτώσεις και στο κράτος και στην κοινωνία και στον τρόπο που ζούμε και διαβίουμε μέσα στο χώρο. Να πω κάτι άλλο. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, και πρέπει να το δει αυτό, κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς της κυβέρνησης κάπως να στηρίξει ειδικά τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Βάζει κάποια, θα έλεγα, εισοδηματικά κριτήρια. Κάπως ωφελούνται αυτοί που έχουν ετήσιο εισόδημα περί τις 9.000, νομίζω είναι το πρώτο πλαφόν. Για να ξέρουμε τι σημαίνει, 9.000 είναι περίπου 780 ευρώ το μήνα, έτσι. Αυτά είναι. Εντάξει, πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτά τα λεφτά, όταν έχει να πληρώσει, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, 400 ευρώ. Έτσι, υπάρχει ένα θέμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια στήριξη. Για πείτε μας, πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή, επειδή είστε και διαμεσολαβητής από ό,τι διαβάζετε εδώ, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να ωφεληθεί ο πολίτης από αυτές τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, έτσι ώστε η φτώχεια του, γιατί φτωχός θα παραμείνει, να είναι κάπως υποφερτή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Όχι, δεν θα γίνει πλούσιος, απλώς φτωχός θα παραμείνει, αλλά θα υποφέρει λιγότερο. Τώρα, το υποφέρω λιγότερο είναι και αυτό ένα σχήμα λόγου, έτσι, γιατί πώς το μετράει κανείς, το υποφέρω λιγότερο, αλλά για πείτε μας εσείς. Αυτό που με ρωτάτε, κύριε Καπουτσί, έχει σχέση με το δημοσιονομικό προφίλ που θέλει να εφαρμόσει κάθε κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπάρχουν πραγματικά οι τάξεις της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες υποφέρουν, που είναι οι μισθωτοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, αλλά υπάρχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι πραγματικά βεβαίως είναι ήρωες οι άνθρωποι αυτοί, γιατί έχουν να ανταποκριθούν με όλες αυτές τις προκλήσεις, με όλες αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό κλίμα και ο κάθε επιχειρηματίας δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα του ξημερώσει την άλλη μέρα. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στο ταβάνι και η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν παρέχει πολλά εργαλεία για να μπορέσει κάποιο νοικοκυριό ή κάποια επιχείρηση να βγει από το αδιέξοδο. Να πάρουμε για παράδειγμα έναν άνθρωπο ο οποίος χρωστάει. Να δούμε τι δυνατότητες δίνει η σημερινή κυβέρνηση σε αυτόν τον άνθρωπο.
Τώρα, όπως ξέρετε, υποβάλλουμε και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Μας δίνει η δυνατότητα λοιπόν το σύστημα να τις ρυθμίσουμε σε 8 δόσεις. Βγήκαν τα σημειωματάκια του έμφυα, τα οποία ρυθμίζονται σε 10 δόσεις. Και για τον έμφυα έχουμε μεγάλη κρίνια από σοβαρή μερίδα ιδιοκτητών που ενίστανται ακόμα και για τη συνταγματικότητα του τελευταίου νόμου. Παρεμπιπτόντως, να σας πω εγώ, ότι εμένα μου ήρθε ένα σπίτι που έχω στο χωριό που δεν πήγαινε καθόλου δηλαδή. Μου ήρθε αύξηση του έμφυα. Ακριβώς. Σε πολλές. Όχι, γιατί έλεγαν για μείωση του έμφυα, γι' αυτό σας το λέω. Σε κάποια καθαριστικά του έμφυα, όντως έχουμε δει κάποια μείωση. Υπάρχουν όμως σε άλλες περιοχές που έχουμε δει αύξηση. Αυτό το οποίο εισάγει. Εμένα που είναι μέσα στην ερημιά, γιατί το αυξήσανε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι θέμα αντικειμενικών αξιών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές οι οποίοι διαμορφώνουν το τελικό ποσό του έμφυα. Με το νόμο 4916 του 2022 καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος, αν θυμάστε, σε συνολική αξία ακινήτων πάνω από 250.000, που ήταν ένα χαράτσι το οποίο κυμαινόταν από το 0,15% στο 1,15% κλιμακούμενο και έχει εισαχθεί ένας νέος επιπλέον, θα έλεγε κανείς, συμπληρωματικός φόρος. Όμως υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις από τους πολίτες, οι οποίοι καταθέτουν βροχή ενδικοφανών προσφυγών στις διευθύνσεις των φορολογικών αρχών της χώρας, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για τη μείωση του έμφυα, γιατί θεωρούνται ότι αδικούνται. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει ωστόσο ούτως ή άλλως να εξεταστεί ο νόμος ως προς τη συνταγματικότητά του, γιατί πράγματι υπάρχουν αδικίες. Για παράδειγμα, δηλαδή προσφεύγουν οι πολίτες για το. Βεβαίως, έχουν τη δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου να προσφύγουν, ας πούμε, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στη ΔΟΗ που ανήκει ο κάθε πολίτης. Το αίτημά τους θα κριθεί μέσα σε 120 μέρες. Και αν δεν δικαιωθούν, μπορούν μετά να προσφύγουν στα διοικητικά πρωτοδικεία και από εκεί και πέρα να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα του νόμου το Συμβούλιο Επικρατείας κτλ. Αυτό θα είναι πολύ σύντομο, γιατί ουσιαστικά θα περιορίσει, ας πούμε, το αίσθημα αδικίας που έχουν πολλοί ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, που θεωρούνται ότι αδικούνται. Και πράγματι έχει στρεβλώσει ο νόμος. Ναι. Δηλαδή, το ένα θέμα αυτό των ιδιοκτών. Δηλαδή υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητη περιουσία 1 εκατομμύριο και οι δύο, και επειδή ο ένας έχει κάνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, ενώ ο άλλος δεν έχει κάνει, ο δεύτερος που δεν έχει κάνει πληρώνει επιπλέον συμπληρωματικό φόρο 3.000 ευρώ. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο του Συντάγματος, οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν την ίδια περιουσία και τις ίδιες δυνατότητες, θα πρέπει να συνεισφέρουν αναλόγως στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, αυτό που είχε αυτό το νόμο δεν προέβλεψε, δεν ήξερε το άρθρο του Συντάγματος που μας λέτε τώρα. Το ήξερε, βέβαια. Αλλά γιατί δεν το έβαλε, για να δούμε αν γιατί δεν το έλαβε υπόψη του. Εμείς δεν είμαστε δικαστές και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όχι, μισό λεπτό. Κάνετε αναφορά σαφή και συγκεκριμένη στο άρθρο τάδε του Συντάγματος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ερώτηση λοιπόν. Αυτός που νομοθέτησε, ποιος είναι, το Υπουργείο, η Βουλή, ποιοι είναι, ποιοι έβγαλαν αυτόν τον νόμο. Δεν γνώριζαν το άρθρο το συγκεκριμένο. Εγώ μαζί σας το γνώριζαν. Γιατί το αγνώρισαν. Ή το αγνώρισαν ή μπόρεσαν να το προβλέψουν. Το νομοθετικό σώμα, όλοι οι νόμοι, υπάρχουν πολλές φορές που βγαίνουν νόμοι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και καταπίπτουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πάρα πολλές φορές κρίνονται νόμοι για την αντισυνταγματικότητα ή τη συνταγματικότητά τους. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πορεία αυτών των ενδικοφανών προσφυγών. Μάλιστα. Απλά θα περιμένουμε και θα δούμε. Και θα δούμε. Σωστά. Λοιπόν, δηλαδή, πολύ απλά μας λέτε ότι ενδεχομένως σε αυτό που επικαλεστήκατε εσείς άλλους δράμους να υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία. Να υπάρχει και μια ερμηνεία. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστές. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστές. Πολύ σωστά. Θα κληθούν να πάρουν θέση. Κάτι άλλο τώρα. Οι άνθρωποι έρχονται, δηλαδή προσέρχονται σε εσάς, άμα το απαντήσετε σε λίγο αυτό, αφού πάμε σε ένα διάλειμμα πρώτα, προσέρχονται σε εσάς και ζουν τις υπηρεσίες σας σε περιπτώσεις που έχουν αδικηθεί κατάφορα. Θα μας απαντήσετε μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα βλέπετε ήδη στην οθόνη το 211-1860-001, παραλαμβάνω, 211-1860-001. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να έχουμε τις απόψεις σας, να έχουμε τις ερωτήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε από εδώ και μετά, ο χρόνος δικός σας, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και ο κύριος Ανδριόπουλος θα απαντήσει και εγώ ενδεχομένως, εάν μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά σας, ο κύριος Ανδριόπουλος θα μπορεί, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και αμέσως μετά ο λόγος σας. Λοιπόν, 2.11.18.60.001 είναι στη διάθεσή σας.
για τις δικές σας παρεμβάσεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να ακουστεί από την εδώ, την συγνότητα τηλεοπτικής στιγμή του Blue Sky. Και στο τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Ευτυχία Καρύδη, η οποία ως πολίτης που θέλει να υπερασπίζεται τα ατομικά και συνταγματικά δικαιώματα, θέλει να μας περιγράψει μια προσωπική εμπειρία που αφορά την καθημερινότητά της και αφορά, νομίζω, όλους μας. Κυρία Καρύδη, καλό σας απόγευμα. Σας ακούμε. Επίσης και σε εσάς καλό απόγευμα. Μόνο θέλω να μου επιτρέψετε, πριν αναφερθώ απολύτως συγκεκριμένα, να πω ότι δεν απευθύνθηκα σε εσάς τυχαία. Είναι γνωστό πως περπατήσατε όρθιος και όρθιος εξακολουθείτε να πορεύεστε, σεβόμενος και τον εαυτό σας και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Θα έλεγα μάλιστα σε όσους μας ακούνε να διαβάσουν το βιβλίο σας «Εδώ μιλούν τα γεγονότα», θα τους είναι χρήσιμο για να επιλέξουν αν θέλουν να λέγονται άνθρωποι και πολίτες. Πολύ. Και τώρα κλέβοντας το δικό σας τίτλο, θα μιλήσω για τα γεγονότα στην Αλσούπολη της Νέας Ιωνίας. Αλσούπολη Νέας Ιωνίας, λοιπόν. Μάλιστα. Η Αλσούπολη είναι η εσχατιά της Νέας Ιωνίας ανάμεσα στη Φιλοθέη και στο Άκα. Μάλιστα. Εδώ και 3 χρόνια και στο ύψος περίπου της Μακεδονομάχων με τη Λαβρίου, ζούμε τα βράδια και ως τα ξημερώματα όλη τη βία της χυδαιότητας. Άτομα βυσοδομούν. Μαρσάρουν μηχανές και αυτοκίνητα. Από τα αληκτίσματα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ταλαιπωρούν σκυλιά. Έχουμε ήδη βρει 2 φωλιασμένες γάτες. Όπως ο καθένας που δεν είναι αχρίος ιδιώτης, από σεβασμό στους θεσμούς απευθύνθηκα από την πρώτη στιγμή σε όλους τους αρμόδιους. Τότε ήταν υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τόσο ο ίδιος όσο και ο διοικητής τότε του Βορειοανατολικού Τμήματος, κύριος Κολίδας, ενδιαφέρθηκαν. Όμως το πρόβλημα δεν λύθηκε. Και όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά παραπέμφθηκε η όλη κατάσταση στον εισαγγελέα, από τον οποίον παραπέμπουμε και την απόφαση. Στο μεταξύ, παίρνουμε το 100, παίρνουμε το διοικητή του Τμήματος Νέος Ιωνίας, κύριος Φακιανάκη, γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται. Κυρία Καπουτσή, ξέρετε ότι το Υπουργείο Δημοσία ήταν κάποτε δημοσία τάξεως και για να γίνει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δώσανε κάποιοι τη ζωή τους για να γίνουν σεβαστοί αυτοί οι θεσμοί οι δημοκρατικοί. Ρωτάω λοιπόν, υπάρχει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπως διατείνει τον ίδιο υπουργός κύριος Θεοδωρητάκος, ή υπάρχουν και λειτουργούν οι υπηρεσίες του, ή απλώς υπάρχουν για να καθαρίζουν τα αίματα εκ των υστέρων από όλα τα συμβάντα που συμβαίνουν γύρω μας με φαλσέτες, με φωνικά, με βιασμούς. Μάλιστα. Κυρία Καρύδη, ελπίζω και εύχομαι και θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα να άκουσε ο κύριος Θεοδωρητάκος αυτά τα οποία είπατε. Θα προσπαθήσουμε να τα ακούσει και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα επανέλθουμε να μας πείτε εάν έχει γίνει κάτι ή δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Θα επανέλθουμε το θέμα. Θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάνω καλό απόγευμα. Κύριε Καπούτση, τα δημοτικά συμβούλια. Όλα αυτά που σας είπα, ναι, τα έχω σε φάκελο και γραπτά. Και έχω στείλει επιστολή και στον ίδιο τον υπουργό. Κάτι θέλει να σας ρωτήσω ο κύριος Ανδρεόπουλος, κύριε Βενέκη. Να ρωτήσω, η επικράτεια αυτή στην οποία αναφέρεστε ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου ή στο Δήμο Νέας Ιωνίας? Όχι, ανήκει στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Η Αλσούπολη ανήκει στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Αμέσως παράλληλος δρόμος της Λαβρίου, η Αγίου Γεωργίου, ανήκει στο Μαρούσι και είναι Νέα Φιλοθέη. Mm. Και σε αυτή τη συστάδα των δέντρων, την αλέα, που είναι ανάμεσα στη Νέα Φιλοθέα και στην Αλσούπολη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ωραία. Τι συμβαίνει κάθε βράδυ, εδώ και 3 χρόνια. Έχετε ενημερώσει τα δημοτικά συμβούλια? Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν λάβει γνώση να προωθήσουν και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο οι δήμοι να αποφανθούν επί του θέματος? Ή αυτοί πετούν λευκή πετσέτα και λένε είναι θέμα δημοσίας τάξης? Θα σας πω.
όταν απευθύνθηκα εγγράφος και στο Διοικητή Βορειοανατολικού Τομέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απευθύνθηκα και στο Δήμο, ο οποίος μου απάντησε ότι δεν έχει πάρει τη συστημένη επιστολή. Αλλά τέτοιος Δήμος που ακόμα και τα δέντρα του δεν τα κλαδεύει και μόλις προχθές κοντέψανε να σκοτωθούν οι άνθρωποι που είχαν τη λαϊκή, δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον παρά την επιστολή μου. Έχω απευθυνθεί εγγράφος και στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος συνήγορος του πολίτη επίσης ενδιαφέρθηκε να στείλει και να ρωτήσει τι κάνετε εσείς ως Δήμος, ως Υπουργείο κτλ. Και όλα αυτά είναι ένας φάκελος με συστημένες επιστολές, τις οποίες έχω και είναι στη διάθεσή σας. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Καρύδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από τα καλή... κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα από τα καλή διατηρήσεις. Κυρία Δήμητρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς καλή. Γεια σας, κυρία Δήμητρα. Ναι, πέστε μας. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω για πολύ. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αν βγάλουν τα τάγκς από εκεί, από τα νησιά μας, θα την πατήσουμε σαν την Κύπρο. Ωραία. Εγώ αυτό είχα να πω. Μπράβο. Ποιος τα ακούει δεν ξέρω. Αν τα ακούει και κάποιος δηλαδή. Δεν μπορεί, κάποιοι θα τα ακούνε, κυρία Δήμητρα. Κάποιοι θα τα ακούνε. Απλώς να τα ακούσουν ότι ναι, και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε να φύγουν από εκεί τα όπλα μας. Έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λέτε. Νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό που πρέπει να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Καματερός, ο κύριος, συγγνώμη, Κώστας από το Καματερό. Ο κύριος Κώστας. Ναι, κύριε Καπουτσί, καλησπέρα. Ναι, κύριε Κώστα. Παίρνω το κανάλι σας. Ναι. Αλλά έπρεπε να ακούνε και πολιτική αυτά που λέμε. Ναι, μα. Βεβαίως. Καταλάβατε. Γι' αυτό θα τα λέμε. Έχω πάρει αρκετές φορές. Ναι, κύριε Κώστα. Το αυτή του δεν έχει δρώσει. Αυτό καταλάβαμε. Θέλουν να κυβερνάνε με μια εξαθλιωμένη κοινωνία και είναι ντροπή τους γι' αυτό, γιατί ο Έλληνας είναι υπερήφανος και τον κάνανε διακουνιάρι. Μάλιστα. Τι κουβαρδάδες νομοθέτης τους βγάλανε και παίρνουν 10.000 το μήνα και η νοικοκυρά, η μητέρα δεν έχει να πάρει γάλα στα παιδάκια της. Αυτή είναι η δημοκρατία, κύριε Καπουτσί. Μάλιστα. Αλλά εγώ αυτά που απολογούμε σε εσάς, ήθελα να έχω πολιτικούς απέναντί μου να τα ακούσουν δυστυχώς. Έπρεπε να έχουν φύγει νύχτα όλοι τους. Παλιά λέγανε στο χωριό μου να βάλουν ένα τσιμεντόνιο στο σβέρκο και να πάνε να φοντάρουν στο Φάλιρο. Πουλήσανε τα πάντα. Εντάξει, κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Ο κύριος Δημήτρης, μισό λεπτό, να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη από Γαλάτσι και αμέσως μετά θα πείτε και εσείς. Ναι. Κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, ναι, σας ακούμε. Κύριε Καπουτσί, σας λείπα. Γεια σας, ναι. Λοιπόν, εγώ από την πείρα μου όλη, ναι, και επειδή έχω κάνει διάφορες εργασίες, ας πούμε, διαφημιστικές, εμπορικές. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι τα κανάλια και οι πολιτικοί περιπέζουν τον ελληνικό λαό. Περιπέζουν τον ελληνικό λαό, δηλαδή. Τον κοροϊδεύουν, δηλαδή. Βέβαια, ο ελληνικός λαός δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και απορώ, μα πού δεν το καταλαβαίνει, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, τι κάθε και απορεί, γιατί παθαίνει αυτά που παθαίνει. Αφού είναι φυσιολογικό, ότι λέμε ένα και ένα κάνει δύο, δεν γίνεται. Δηλαδή, αφού δεν υπάρχει, πρόσεξε, δεν υπάρχει αγωνική ζωή. Δεν υπάρχει να σπείρουμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, βγάζουμε αυτούς που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Βγάζουμε αυτούς που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, να δούμε ποιος δουλεύει δηλαδή, και ποιος δεν δουλεύει και πώς θα γίνει η ανάπτυξη, πώς θα δουλεύει. Λοιπόν, είναι οι οδηγοί λεωφορείων. Αυτά είναι επαγγέλματα δηλαδή. Προσεκτικά δεν έχουν καμιά. Δηλαδή δουλεύουν, δεν έχουν καμιά. Όπως είναι ο αγρότης που παράγει σιτάρι και το πληρώνει και το εξάγει και το τρώει ο άνθρωπος. Οι υπόλοιποι, όλοι η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, όλοι. Καταναλώνουν.
καταναλώνουν. Ναι, τα παιδιά δεν εργάζονται. Οι γυναίκες δεν εργάζονται, δηλαδή δεν εργάζονται οι μανάδες κλπ. Άρα λοιπόν, τι περιμένει να γίνει στην οικονομία, μόνο βήθηση θα υπάρχει από το κοινό. Δηλαδή και μεγάλη βήθηση, διότι αφού δεν παράγει. Δηλαδή, τι καθόμαστε, δεν χρειάζεται ένα οικονομολόγο δηλαδή, να διαπλέξει στο Χάρβαρντ ή δεξιά-αριστερά στα σχολεία. Και γι' αυτό ακούω, συγγνώμη για τον διπλανό σα, δηλαδή που είναι οικονομολόγο, αλλά εγώ γελάω με του οικονομολόγου. Δηλαδή δεν χρειάζεται στο δημοτικό σχολείο να πει και ένα και να κάνει δύο, δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο για να γίνει οικονομολόγο. Μάλιστα. Οικονομολόγη, πλάκα. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Δημήτρης, θα συμφωνήσω απολύτως. Ένας οικονομολόγος που έρχεται από το Χάρβαρντ, όντως δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Όντως δεν ξέρει πώς είναι να ζεις με 713 ευρώ. Όντως έτσι δεν ξέρει, δεν έχει ζήσει τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει μία μόδα και πάντα υπήρχε, και εγώ τη θυμάμαι από μικρό παιδί. Πάντα άκουγα τους αγαπητούς συμπατριώτες μου να κατηγορούν τους πολιτικούς. Όμως θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι έχει και αυτός σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Γιατί αυτός επιλέγει τους πολιτικούς. Άρα λοιπόν στις επόμενες εκλογές να μην επιλέξετε πολιτικούς όπως λέτε από το Χάρβαρντ, να επιλέξετε πολιτικούς οι οποίοι έρχονται από την κοινωνία, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα. Διότι δεν μπορούμε πάντα να κατηγορούμε τους πολιτικούς, αλλά να μην έχουμε και την ευθύνη των επιλογών που κάνουμε εμείς ως πολίτες. Γιατί και κάθε λαός, όπως λέει και το ρητό, έχει τους ηγέτες και τους εκπροσώπους που του αξίζουν. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης από το Θησίο. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θέλω να σας πω για τα αναδρομικά. Ναι. Έτσι, από το 12 μέχρι τώρα, πρώτα μας είπαν για τα 30 χρόνια, που εγώ έχω 42 χρόνια με 11.500 τεβεϊκά. Έτσι. Και τώρα μία ο Βρούτσης, μία ο άλλος, ο Κατρούγαλος. Το λοιπόν, γιατί μας κορυδεύουνε κύριε μου έτσι. Μπορεί να μας πείτε γιατί μας κορυδεύουνε. Επιτρέπεται από τις 15 ο Μητρόπουλος που μου έχει βγάλει τη σύνταξη, ο καθηγητής. Από τις 15 Γενάρη μέχρι τώρα να μην έχει βγει η απόφαση. Όλα αυτά είναι εσκεμμένα. Όλα είναι εσκεμμένα. Μόνο ένας ήταν τα οποία τους ταμούντωσε ο Ρωμανιάς. Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος πρώτο και κύριο. Ούτε είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε κανέναν δεν είμαι. Εγώ είμαι με την τσέπη μου που έχουν πάρει 1.000 το μήνα. Άρα από το 12 μέχρι τώρα, μαζί με τα δώρα 140 χιλιάρικα και δεν μας έχουν δώσει και ούτε ένα ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε με τις αξίες που μας έχουν κάνει από το 12 μέχρι τώρα, που έχουμε 22, το λοιπόν τα 1.250 που παίρνω, ξέρετε πόσο μου τα έχουν κάνει, 800, με την ακρίβεια και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Είναι... Ο κύριος που είναι οικονομολόγος δίπλα, ναι. Μ' ακούει ο άνθρωπος. Ακούει ο άνθρωπος, βεβαίως. Θέλω να με καταλάβει και δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ότι εγώ δούλεψα 42 χρόνια με 10.500 τεβεϊκά και στο φινάλε είμαι όχι παραπονούμενος και ούτε τα Χάρβαρντ θέλουμε ούτε τίποτα. Εδώ υπάρχουν οικονομολόγια. Όνος ειλικρινής σε όλη την ιστορία, αυτός ο άνθρωπος ο Άγιος είναι ο Ρωμανιάς. Μάλιστα. Θα το λέω εγώ. Ναι, κύριε Γιάννη, εντάξει, ωραία. Να κάνω ένα σχολείο. Λίγο σύντομο, γιατί περιμένει ο κύριος Κώστας. Ναι. Ναι, απλά θέλω να πω ότι το να είσαι οικονομολόγος δεν έχεις καμία ευθύνη. Μπορείς να αναπτύσσεις θεωρίες, να λες πράγματα. Το πρόβλημα δεν είναι να πεις τι πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα είναι να πεις το πώς θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε οικονομολόγους, αλλά θέλουμε κυρίως πολιτικούς, οι οποίοι θα ξέρουν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει να το υλοποιούν, να το υλοποιήσουν. Ο κύριος Κώστας από το Μοσχάτο, σας ακούμε, κύριε Κώστα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Χαίρομαι που μιλάω με τον κύριο Χρήστο και αν τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα, τα φοράει. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μιλήσω με εσάς. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορώ να βρω μία άκρη. Η γυναίκα μου πήρε μία κληρονομιά στο Γαλάτσι. Πάω κάθε μήνα όταν πληρώνουμε 26-27 του μηνός και πληρώνω
το φόρο της κληρονομιάς ήπει 280 ευρώ. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Το έχει ρυθμίσει προφανώς. Μάλιστα. Τα 190 είναι οι 48 δόσεις και όταν μπήκε ο μηχανικός με το τοπογράφο και μετρήσανε, βγήκανε 5 τετραγωνικά από πάνω και από κάτω και μου βγάλανε ότι έκλεβα το έμφυα άλλα 900 ευρώ. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Εγώ έχω καλονίσει να πουλήσω το σπίτι και έχω πάρει προκαταβολή. Εκεί στην εφορία του Γαλατσίου, στα Ολυμπιακά έργα, ναι, έχουν μαζευτεί 100 εφορίες. Έχει δίκιο. Και περιμένω ένα χαρτί να τελειώσω. Τι χαρτί ακριβώς περιμένετε, τι χαρτί περιμένετε κύριε Κώστα, τι χαρτί είναι αυτό? Ένα χαρτί από την εφορία για τα παραπανήσα τετραγωνικά και παραπανήσα ήταν στον πάνω όροφο, λιγότερα ήταν στον πρώτο όροφο. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι έχω ακούσει κάπως στην επαρχία μπήκε ένας με ένα τσεκούρι μέσα στην εφορία και του άνοιξε του έφορα το κεφάλι. Εγώ σήμερα είμαι 70 χρονών. Άμα κάνω και εγώ το ίδιο, τι θα γίνει? Κύριε Κώστα, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ψυχραιμία. Πρώτον. Δεύτερον, σαφώς έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μα τι σαφώς έχετε, έχω δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν το θέμα ξέρετε. Να σας πω, κύριε Κώστα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ξέρετε το θέμα. Ότι να εξυπηρετηθείτε, δηλαδή να πάρετε το χαρτί που σας λείπει χθες. Έτσι, για να μπορέσετε να προχωρήσετε να πουλήσετε το σπίτι, ό,τι έχετε σχεδιάσει να κάνετε, πάση περιπτώσει. Είναι υποχρεωμένοι. Είναι υποχρεωμένοι, αλίμονο. Εάν δεν μπορούν να σας στηρίξουν. Κοιτάξτε, για τη συγκεκριμένη εφορία. Για τη συγκεκριμένη εφορία. Υπάρχει πράγματι σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι η ΙΓ αυτή η εφορία που λέτε. Η ΙΓ. Ναι, είναι η ΙΓ, στην οποία εκκρεμούν οι αιτήσεις όλων των φορολογουμένων, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αν μπείτε στο πρόγραμμα, γιατί υπήρχε πρόβλεψη να κλείνουν ραντεβού οι φορολογούμενοι σε αυτή την εφορία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω φόρτου εργασίας κανένα διαθέσιμο ραντεβού για να διεκπαιρεώσουν οι φορολογούμενοι τις υποθέσεις τους. Και συμβαίνει μόνο στη ΙΓ και του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να κάνει δική μνήμα. Τι είναι δική μνήμα? Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό που λέτε. Είναι και τι όταν ερχόμαστε. Δηλαδή, τι θα πει, δεν έχει κανένα διαθέσιμο ραντεβού η εφορία ΙΓ? ΙΓ δεν είναι. Ναι, ΙΓ. Ναι. ΙΓ. Τι θα πει αυτό δηλαδή? Είναι από τις λίγες εφορίες που δεν το καταλαβαίνω. Όπως σωστά είπε ο... Θα βάλει, να βάλει, δεν ξέρω, 100 υπαλλήλους ακόμα να μπορεί να εξυπηρετεί ο κόσμος. Είναι δυνατόν να το λέμε αυτό ως δικαιολογία? Μα δεν δικαιολογούμε κάτι. Εμείς λέμε την πραγματικότητα. Εγώ έχω υποθέσεις που εκκρεμούν πάνω από 1,5 χρόνο. Και οι πελάτες, ας πούμε, στο δικό μου το γραφείο δυσανασχετούν. Θα πρέπει να επιληθεί του θέματος στο Υπουργείο. Δεν δικαιολογούμε κανέναν. Αυτά στο καιρό μας και επί την ανάπτυξη της τεχνολογίας έπρεπε να λύνονται σε μία μέρα, όπως γίνεται και στις άλλες εφορίες. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς τα μπρος, αλλά αυτό πραγματικά με τη ΙΓ είναι ένα πραγματικό χάλι, το οποίο δεν έχει επιληθεί τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε στο. Θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Μα τώρα, κύριος, η κυρία Ελένη από Καλλιθέα. Σας ακούμε, κυρία Ελένη. Γεια σας, κύριε Καπούτση. Γεια σας. Θα ήθελα να πω στον κύριο Ανδρεόπουλο, ναι, δεν είναι οικονομολόγος, είναι. Είναι, δεν είναι. Είναι. Και είναι πολύ καλός μάλιστα. Ναι. Είναι σαν τον κύριο Βαρουφάκη που μας ήρθε με περγαμηνές και έτσι, γιατί τον ακούω κάπως καταστροφολογικό. Δεν μου αρέσει αυτό. Τι θέλετε να πει? Μας φοβίζει. Τι θέλετε να πει δηλαδή, για πέστε, εσείς τι θα λέγατε, για πέστε. Θέλω να πω, μάλιστα, ότι και ο κύριος Βαρουφάκης ήταν οικονομολόγος, αλλά ήταν στη θεωρία, όχι στην πράξη. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Μην είστε τόσο καταστροφολογικός. Ναι. Να τα λέτε τα πράγματα με το όνομά. Δηλαδή, ποια είναι τα πράγματα, κυρία Ελένη? Τα λέτε μονομερώς. Ποια είναι η δική σας άποψη λοιπόν σε αυτά που λέμε εμείς? Για πείτε μας, κυρία Ελένη. Η δική μου άποψη είναι ότι
δεν είναι το Χάρβαρτ, ούτε το Κέμπριτζ, ούτε το Τάδε, ούτε το Δίνα. Ναι. Να είσαι στην πράξη οικονομολόγο, να τα βλέπεις μες ένα λεπτό. Ποιος διαφωνεί, σε αυτά που λέτε. Ένα λεπτό, ναι. Να τα βλέπεις μέσα από εκεί που γίνονται, όχι θεωρητικά. Ωραία. Γιατί ο κάθε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε θέλω να πω, ναι, τα βλέπει και τα ξέρει εκ των έσω. Μάλιστα. Όχι θεωρητικά, ευχαριστώ. Η διαφωνία σας που είναι, που μας κατηγορεί, τα βλέπουμε μονόπλευρα. Να μας πείτε ποια είναι. Είναι μια άποψη, κυρία, δεν υπάρχει. Α, το κλείσε. Εμείς προσπαθούμε να... Ο κύριος Βασίλης. Ναι. Κύριε Βασίλη, ναι, σας ακούμε. Ναι, σας. Σας ακούμε, κύριε Βασίλη. Τι κάνετε, ακούμε. Τα έχουμε πει και το περασμένη Παρασκευή. Ναι, λοιπόν, κύριε Βασίλη, ήθελα, ναι, να σας πω το εξής, ότι άκουσα μια ανάλυση γιατί αποκλείεται να έχουμε θερμό επεισόδιο, όχι από ατύχημα μπορεί, αλλά από σχεδιασμένη απόβαση, ξέρω εγώ κάπου. Ναι. Αποκλείεται, διότι όποτε οι Τούρκοι έκαναν κινήσεις εναντίον μας, είχαν πάντοτε μία ισχυρή δύναμη που τους αβαντάριζε. Τώρα δεν έχουν. Θερμό επεισόδιο μόνο από ατύχημα. Σχεδιασμένη εισβολή δεν θα τολμήσουν να κάνουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη δύναμη να είναι στο πλευρό τους. Επίσης ήθελα να σας πω ότι αν κληθούμε να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, ένας λαός που και να προκαλείται δεν θα πολεμήσει ποτέ? Έχουμε κάνει τέτοιο συμβόλαιο? Μάλιστα, κύριε Βασίλη. Ο Πολ Σάμουελσον, ο οικονομολόγος, ναι, στο πρώτο έτος στη σχολή που ήμουνα εγώ, είχε το λεγόμενο Economics 100, δηλαδή το βασικό βιβλίο οικονομικό, που έλεγε όταν μία, το είχα διαβάσει, όταν μία χώρα έχει πολλά προβλήματα οικονομικά, πρέπει να κάνει ένα, δύο, τρία. Το τέταρτο, και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν ότι εάν εμπλακεί σε ένα πόλεμο και τον κερδίσει, θα γίνει αυτομάτως οικονομική ανάπτυξη ταχύτατη και σε πολλά επίπεδα. Μάλιστα. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αυτά τα οποία λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά και νομίζω ότι θα πρέπει να τα αναλύσουμε, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο, γιατί ο χρόνος εκπομπής εξαντλήθηκε, τελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδριόπουλο, τον Ευστάθιο, που ήταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και να σας ενημερώσω ότι ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής με το Δελτίο Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και την άλλη Παρασκευή πάλι εμείς εδώ το ραντεβού μας πιστή στο να ακούμε κυρίως τις απόψεις σας. Αυτή η δουλειά μας άλλωστε, και να μαζί με εμάς να ακούνε και άλλοι, και αυτοί που πρέπει περισσότερο από εμάς, αυτά τα οποία εσείς λέτε και τα λέτε μέσα από την καρδιά σας, με πόνο ψυχής οι περισσότεροι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.